Λοιπόν, τι να απολαμβάνουμε. Και για Παναγία θα μας διαβάσει λίγα πράγματα για τα... για τη Μουριά και τη Δάφνη. Από το ένα θα περάσουμε και από το άλλο θα σταματήσουμε. Και από δεξιά μας από πάνω έχει το ρέμα νερό. Λοιπόν, λίγα λόγια για το χωριό Μουριά. Η Μουριά είναι χωριό της Γορτινίας που αποτελεί τμήμα της Αρκαδίας. Ανήκει στο Δήμο Κλήτορος που πήρε το όνομα της αρχαίας πόλης κράτους του Κλήτορα, ο οποίος υπήρξε σύμφωνα με τον Παυσανία ο δυνατότερος των βασιλιάδων. Το χωριό στέκει στο λόφο ακριβώς πάνω από την τεχνητή λίμνη του Λάδωνα που αποτελεί την υδάτινη ομορφιά της Γορτινίας. Αξίζει να την επισκεφθεί κανείς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Η λίμνη προσφέρεται για κοπηλασία, ιστιοσανίδα, ψάρεμα, κολύμπι και βαρκάδα. 5 χιλιόμετρα από το χωριό, σε μια πανέμορφη τοποθεσία στις όχθες του ποταμού Λάδωνα, υπάρχουν οργανωμένες εγκαταστάσεις εναλλακτικού τουρισμού, όπου οργανώνονται τοξοβολία, ορεινή ποδηλασία, κοπηλασία, κανό και καγιάκ. Το ποτάμι και η λίμνη είναι γεμάτα από ψάρια διαφόρων ειδών. Λοιπόν, και λίγα λόγια για τη Δάφνη. Η Δάφνη είναι ορεινό χωριό της πρώην επαρχίας Καλαβρίτων στα σύνορα των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας και Αρκαδίας και πολύ κοντά στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα. Είναι χτισμένο στην νοτιοανατολική πλευρά του όρους Αφροδίσιο, παρυφάδας του Ερήμανθου, σε υψόμετρο 641 μέτρων. Πιο συγκεκριμένα είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές του Αγίου Μάμαντα, πρόδρομου της Κορακοφολιάς και έχει ανοιχτό ορίζοντα προς νότια και ανατολικά. Απέχει 44 χιλιόμετρα από Καλάβρητα, 110 χιλιόμετρα από την Πάτρα, 68 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Έχει υγιεινό, ξηρό κλίμα. Μέχρι το 1928 το χωριό ονομαζόταν Στρέζοβα, όνομα σλαβικής ίσως προέλευσης, που δόθηκε στον οικισμό από Σλάβους επίκους που ήρθαν στην περιοχή τον 7ο αιώνα και σημαίνει Βελανιδιά. Υπάρχουν όμως εκδοχές και για αρμάνικη προέλευση αυτής της ονομασίας, που ίσως να σημαίνει αφιενοδιάβαση σε τραχή και ανώμαλο τόπο, αλλά και για ιταλική καταγωγή της ονομασίας από τη λέξη στρόζα, που σημαίνει λαιμός, από την οποία προέκυψε η λέξη στρούγκα, την οποία χρησιμοποιούν οι δύο συμβλάχοι. Η σύγχρονη ονομασία Δάφνη οφείλεται στην μυθολογική κόρη του ποταμού Λάδωνα, που μεταμορφώθηκε στο ομώνυμο φυτό, τη Δάφνη. Και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 641 κατοίκους. Σας ευχαριστώ. Πάμε να κάνουμε.